να δώσουμε συγχαρητήρια στα παιδιά για τους 3 βαθμούς. Είναι πολύ σημαντικό να παίζουμε για καλό ποδόσφαιρο, να φέρουμε και τους 3 βαθμούς της νίκης. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και με την ίδια διάθεση και νοοτροπία. Έχουμε μέχρι τις γιορτές ακόμα ένα παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε και εκεί να είμαστε νικητές και συνεχίζουμε την κούρσα που κάνουμε για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μετά από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος που είχατε χάσει κάποιους βαθμούς και το μείον 7 από την πρώτη θέση, έχει υπάρξει αντίδραση που θέλατε? Ναι. Νομίζω ότι έχουμε και η ομάδα και οι παίχτες έχουν αντιδράσει. Παίζουμε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, δημιουργούμε ευκαιρίες, πολλές, σκοράρουμε. Έχει βελτιωθεί και η αμυντική μας λειτουργία. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ σωστό, ας το πούμε, δρόμο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε μέρα στον Ολυμπιακό πρέπει να βελτιώνεσαι. Οπότε και η ατομική βελτίωση είναι σημαντική και η ομαδική βελτίωση. Απομένει ένα μάτσο ακόμα, αλλά με τι πρόσημο κλείνει ο πρώτος γύρος? Σίγουρα δεν μας αφήνει ικανοποιημένος τη στιγμή που δεν είμαστε στην πρώτη θέση, γιατί αυτό έχουμε συνηθίσει να κάνουμε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω μάθαμε, τα λάθη μας τα διορθώσαμε και έχουμε ξεκινήσει, όπως είπα και πριν, μια κούρσα, ένα ντεμαράζ για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος, εφόσον και οι συνθήκες είναι ιδανικές, και να κυνηγήσουμε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.